Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αγαπητοί αλληλέγγυοι, σήμερα ανεβήκαμε στο Υπουργείο Οικονομικών και μας είπαν μετά από 4 χρόνια ότι αυτή η επένδυση δεν μπορεί να γίνει, ότι αποτύχανε και αφήνουνε 1.200 οικογένειες στον δρόμο και 12.000 αφημί, χωρίς δουλειά, χωρίς μεροκάματο. Αυτό που ξεκίνησε το 2005 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήρθε σήμερα να το ολοκληρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φάγανε 500 εκατομμύρια ευρώ την πενταετία 2005-2009 και φάγανε άλλα 120 εκατομμύρια για να μας κοροϊδεύουν 4 χρόνια ότι θα σώσουν και θα κάνουν την επένδυση. Και σήμερα μας λένε ότι η επένδυση δεν θα γίνει, γιατί αυτά που ζητάει ο επενδυτής είναι πέρα από το διαγωνισμό. Και τι κάνατε 4 χρόνια, κύριοι της κυβέρνησης, κύριε Μητσοτάκη? Είστε ο πρωθυπουργός του ελληνικού λαού. Εξυπηρετείτε μόνο συμφέροντα? Είστε εδώ για να εξυπηρετείτε τους πολίτες και τους εργαζόμενους του ΛΑΡΚΟ? Έπρεπε να ντρέπεστε και έπρεπε να απαντήσετε. Και θα πρέπει να απαντήσετε. Δεν θα σας κουράσω. Θα σας καλέσω όμως αύριο στην Εύβοια όλα τα σωματεία και όλα τα εργατικά κέντρα. Εκεί θα είναι ο Πρωθυπουργός, αν αυτός λέγεται Πρωθυπουργός. Αν αυτός λέγεται Πρωθυπουργός, λοιπόν, εμείς του λέμε ότι δεν πρέπει να περάσει τη γέφυρα της Χαλκίδας αύριο. Είναι ανεπιθύμητος. Αν δεν έχει να μας πει κάτι, καλύτερα να μην έρθει στο νησί μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα.